Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο των Star Hamlet. Είμαστε στην μέρα 36, μόλις ξημέρωσε και έχουμε δουλειές να κάνουμε σήμερα. Καταρχήν θέλω να ανεβάσω πάρα πολύ το health μου γιατί είναι έτοιμο να πεθάνουμε βασικά όπως πάντα. Αυτό θα γίνει μαζεύοντας reeds από το ποτάμι. Νομίζω πως είναι η μόνη λύση. Και επίσης πρέπει να σώσουμε το μικρό πουλί που εκτρέφαμε τόσο καιρό και το παρατήσαμε μες στη ζούγκλα. Είμαστε άκαρδοι άνθρωποι. Πάμε να παίξουμε. Έχω αδειάσει αρκετά πράγματα από εδώ για να μπορώ να κινηθώ ελεύθερα στη ζωή μου. Και έχουμε καινούργια πραγματάκια εδώ. Επίσης βλέπω και ένα τυπά. Γεια σου, τυπά. Θα με βαρέσεις? Θα σε βαρέσω εγώ. Και θα φύγει. Ωραία, λοιπόν, θέλω να πάω προς τα πάνω γιατί όπως είπα ήδη ξέχασα το πουλί εδώ, ελπίζω να ζει. Έχω τη σχεδία εδώ την οποία θα με βοηθήσει να μαζέψω όλα αυτά εδώ που χρειάζομαι και ξεκινά το ταξίδι. Πρέπει να μαζέψουμε και αντικείμενα όπως είναι αυτά εδώ, grass και twigs. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα από την άποψη ότι δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα χωρίς αυτά, το βλέπετε, έχω να αδειάσει τα πάντα. Please, όμως, να βρούμε το πουλί ζωντανό. Είναι εδώ πέρα. Blizzard Stone, το πήρα. Και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, το πήραμε. Τέλεια. Αυτό που θέλω εγώ τώρα είναι καταρχήν να δω τι υπάρχει εδώ μέσα. Έχω τα πάντα όλα. Και αφού έχω και αυτό, μπορώ τότε άνετα να πιάσω αυτές εδώ τις glow flies και να τα κάνω μπαλάκια. Για να ταΐσω το δεντράκι μου. Τέλεια. Το δεντράκι μου, το καπέλο μου. Το καπέλο μου. Λοιπόν, και επίσης θα ήθελα να πάρω και αυτό εδώ. Ελπίζω μην με επιτεθεί κανένας. Μπορώ να φύγω? Μπορώ να φύγω. Τέλεια. Ωραία, μπορώ να αφήσω κιόλας και αυτό το δίχτυ και το glowfly. Το δίχτυ θα το αφήσουμε μέσα εδώ. Ωραία, και αυτό θα μπει εδώ. Για να προχωράμε σιγά σιγά. Πού είναι τώρα η σχεδία μας? Είναι από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να κάνουμε το γύρο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω να προστατέψουμε τον τύπο αφήνοντάς τον εδώ στη γωνίτσα. Θα σε χρειαστούμε κάποια άλλη στιγμή. Τα λεφτά έχουμε 16 gold μέσα του. Ελπίζω να μην το σκοτώσουν και τα κλέψουν. Θα τα πάρω εγώ κάποια στιγμή. Πάμε λίγο προς τα δω να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μην ξεχνάμε, είμαστε στην καλή εποχή, οπότε δεν έχουμε ούτε περίεργους. Αυτό ήταν καλή φάση. Τα χρειαζόμαστε. Με κυνηγάνε δύο τύποι εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Με μισούνε γενικότερα. Πρέπει να μαζέψω όλα αυτά τα αντικείμενα. Θα έρθει η στιγμή τους. Αφού πρώτα πάμε να βρούμε τη σχεδία μας. Πού είναι η σχεδία? Πιο πάνω. Τέλεια. Επίσης θέλω να κόψω άμα γίνεται και τέτοια. Δεν πρέπει να πεθάνουμε από τέτοια πράγματα. Πώς εμφανίστηκαν αυτά τώρα? Όρεξη είχαμε. Θα εμφανιστούν και εδώ? Όχι. Να το και το glowfly. Νομίζω πεθάνανε και βλέπω και ένα ψάρι εδώ πάνω. Κάποιος θα σκοτώνει αυτό. Νομίζω αυτή εδώ η βάρβαρη. Οπ, αυτός θέλω εσένα. Κρακ. Ωραία, 6 light bulbs είναι ό,τι πρέπει. Και το ψάρι είναι ό,τι πρέπει, αλλά λέω να μην ασχοληθώ τώρα με αυτό. Και να κάνω αυτό για το οποίο ήρθα. Πάμε εδώ πέρα. Πριν νυχτώσει και βγουν κάθε λογής Lotus Plant. Μπορώ να πάρω Lotus Plant. Με πετυχαίνουν τα κύματα και μου χαλάνε health. Μην σηκώνει τα κύματα. Ελπίζω να... Χαλάμε health, θα έχει health η βάρκα, έτσι δεν βαράμε όσο να είναι και ό,τι να είναι. Πάμε και προς το εδώ να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω να μπορώ να κάνω surf στα κύματα, αλλά στο άλλο expansion γινότανε. Καταρχήν, για να μην φοβόμαστε, μπορούμε να φτιάξουμε πάπυρο. Έστω και έναν. Και χάνει η πάλτης. Και αυτό θα γίνει heal. Από 32 θα φτάσουμε στα 62. Κάτι είναι και αυτό. Θα μαζέψουμε και τα υπόλοιπα. Και θα μπορούμε να φτιάξουμε και άλλη πάπυρο. Και εδώ πέρα. Μάζεψε τα όλα. Ήξερα ότι μπορώ να τα μαζέψω αυτά, Ωραία, μπράβο. Lotus Flower. Δεν ξέρω καν περί τίνος πρόκειται. Να μαζέψω κι άλλα. Ας μαζέψω, δεν ξέρω τι κάνουνε. Απλά να προσέχουμε να μην βγουν τα καταραμένα τα κουνούπια. Και λέτε να πάμε και πιο πάνω να δούμε τι έχει από εδώ. Δεν έχουμε ανακαλύψει αυτή τη μεριά της θάλασσας. Οπότε λέω να πάω. Βέβαια θα βγουν τα κουνούπια τώρα και θα γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα. Και ίσως
Δεν είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και κουνούπια τώρα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να συναντήσουμε. Ωραία, πήραμε και το ψαράκι. Θέλω να κόψω πολλά τέτοια. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάλι έρχονται αυτά τα πράγματα να επιτεθούν. Αφήστε με ήσυχο. Βρέχει κιόλας. Όχι, επιτίθενται σε αυτό τώρα. Εντάξει, αυτό όταν μεγαλώνει γίνεται αυτό. Εξελίσσεται. Είναι η πρώτη του μορφή, ας πούμε. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν. Θα συνεχίζω να μαζεύω πρώτες ύλες. Γιατί χρειάζομαι σίγουρα το cutgrass και θα σας δείξω γιατί τώρα που θα φτάσω σπίτι. Θα μπορούσα να πάρω και τέτοιες σπόρους τέτοιους κοντά στη βάση μου, να τα φυτέψω εκεί πέρα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να ψάχνω από εδώ και από εκεί. Απλά θα βγαίνω από το σπίτι μου και θα τα μαζεύω. Δεν χρειάζονται ούτε fertilizer τα συγκεκριμένα αυτά. Αυτά χρειάζονται. Οπότε μόνο αυτά θα μας βόλευε η αλήθεια είναι να τα πάρουμε. Εντάξει, προς το παρόν θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν ξέχασα κιόλας να ασχοληθώ με το να γιατρευτώ. Θα το κάνω στη βάση άμα είναι. Αφού βρίσκομαι εδώ, σκάνω τα πιο επίγοντα. Ωραία, κοντεύει να ανοιχτώσει. Εμείς έχουμε και το Miner's Hut. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μπορέσω να πάρω αυτό το σκατάκι από εδώ. Δεν μπορώ να τα αφήσω κάπου όμως. Ας πούμε ότι θα φάμε το ψάρι. Έτσι απλά. Αυτός εδώ μας κυνηγάει, εντάξει. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δωροδοκίσουμε με gold για να σταματήσει να μας κυνηγάει. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα στο παιχνίδι, αλλά λέω να τα αγνοήσω προς το παρόν. Με κυνηγάει και αυτός. Αφήστε με ήσυχο. Να είμαστε. Και έχουμε και berries. Έχουμε και berries, παιδιά. Δικός μας κήπος, βλέπετε πως βοηθάει και γενικότερα αν είχατε και εδώ twigs, ας πούμε, μια χαρά θα τα μαζεύαμε όλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς να τρέχω από εδώ και από εκεί. Και ας βγάλω και το φακό εδώ πέρα. 82%. Κανένα πρόβλημα, 100%. Έτσι κι αλλιώς αυτά σαπίζουν γρήγορα. Λοιπόν, σκατάκια νομίζω έχουμε εδώ μέσα. Θέλω πάνω μου να, θέλω να μαγειρέψω καταρχήν αυτά τα κρέατα πριν χαλάσουν. Να γίνουν meatballs. Τα lotus flower δεν ξέρω που βοηθάνε. Και θέλω εδώ πέρα να έρθουμε να φτιάξουμε. Βασικά στο φαγητό είναι. Drying rack. Για να γίνει drying rack χρειαζόμαστε σκηνή. Και γι' αυτό μάζευα και πάρα πολύ. Ωραία, για μισό λεπτάκι γιατί έχουμε έτοιμο το meatball. Φάτο, κατευθείαν. Ωραία. Να μαγειρέψω και το άλλο πριν σαπίσει. Τέλεια. Επίσης θέλω ταυτόχρονα τώρα έτσι όλα μαζί να φτιάξω και πάπυρο. Αφήνω αυτό στην άκρη. Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε honey paltis. Το οποίο είναι και την ζωή μας. Δύο νομίζω είναι αρκετά. Για να είμαστε σε ασφαλή ζωή. Είμαστε όσο καλύτερα γίνεται. Έχουμε και ένα ορανάγκης meatballs. Βασικά ας κάνω και τα υπόλοιπα. Ορίστε. Και αυτό θα γίνει. Mastermind δεν πειράζει να υπάρχει. Θέλουμε και το κάρβουνο. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα με έρθουμε στο φαγητό θα μπορούμε να φτιάξουμε drying rack. Ωραία. Το drying rack θα το βάλουμε εδώ έξω. Ας πούμε ότι θα είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Ωραία. Θα μπει εδώ. Εδώ εμείς μπορούμε να βάζουμε κρέατα τα οποία δεν θα χαλάνε πολύ εύκολα. Θα στεγνώνουν. Το έχουμε κάνει και σε άλλες σειρές. Απλά προς το παρόν δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Έτσι και λίγο δεν είχαμε και πάρα πολύ φαγητό τώρα τελευταία. Εδώ τι άλλο έχουμε να φτιάξουμε. Ας ξαναφτιάξω ροπ. Χρειαζόμαστε κάτι με ροπ. Αν πάμε εδώ ξεκλειδώνει κάτι καινούριο. Στρόπολ. Δεν το θέλουμε. Και στα structures wood fence και τέτοια. Όχι, δεν είναι χρήσιμα. Ωραία. Το αφήνω εδώ στην άκρη. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Και το pigskin θα αφήσω. Έχουμε αρκετό pigskin. Μετά θέλω να φτιάξω disarming tools. Θέλουμε 2 iron και 2 cartridge. Πόσα έχουμε, μόνο ένα cartridge. Θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτά τα μικρά πράγματα με τα οποία θα μπορούμε να παίρνουμε αρχαιολογικά πράγματα. Θα τα δείτε στην πορεία όλα αυτά. Λέω να πάω προς το παρόν στα ορυχεία. Πάμε σε ορυχεία να εξερευνήσουμε πράγματα. Έχουμε και τροφή πάνω μας. Αφήνω το μέλι εδώ, δεν χρειάζεται. Τώρα τα lotus flower για αυτά. Τι να τα κάνουμε. Και αυτά άλλα να τα αφήσω. Δεν ξέρω αν χρειάζονται. Θα τα πάρω κάποια άλλη στιγμή. Αυτό το θέλω. Για να κόψω τις πόλεις κάποια πράγματα που χρειάζομαι. Α, επίσης δεν θέλω να έχω και το κάρβουνο πάνω μου. Νομίζω θα πάμε για εξερεύνηση.
Και να σας πω γιατί. Γιατί δεν έχουμε εξερευνήσει. Όπου έχουμε κι άλλο τέτοιο. Τέλεια. Δεν έχουμε καθόλου εξερευνήσει τα υπόλοιπα. Έχουμε κάνει μόνο ένα ερείπιο και νομίζω ήταν αυτό. Πρέπει να εξερευνήσουμε και τα υπόλοιπα για να βρούμε νέα πράγματα. Και να είμαστε εδώ που έχει πάρα πολλά να κόψουμε. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε, έχει γεμίσει. Θα πάρουμε πολλά λεφτά από το συγκεκριμένο κλάδεμα. 5% έμεινε, θα χαλάσει και το... Τέλος πάντων, πρέπει να προσέξουμε όσο μπορούμε να πάρει αυτή. Γιατί σε λίγο θα ανοιχτώσει και θα πρέπει να φύγει. Ωραία. Γρήγορα, θα ανοιχτώσει. Μη, πάρε κι άλλο, σε κυνηγά από πίσω. Γρήγορα. Ναι, πριν μπει στο σπίτι, εντάξει, άστε να πάει και αυτή στο σπίτι της μωρέ, την καημένη. Την τραβολογάμε από πίσω. Λοιπόν, πού είναι το πουλί? Εδώ στη γωνία το έχουμε αφήσει. Θα πάρω τα λεφτά από πάνω, το μην το σκοτώσει κανένας κλέφτης και του πάρει τα λεφτά. Τουλάχιστον να τα έχουμε εμείς εδώ, 30 έχουμε, έχουμε μαζέψει πάρα πολλά. Και έχουμε και άλλα σκατάκια εδώ, Ωραία. Αφήνω και αυτά εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να εξερευνήσουμε ορυχεία. Π.χ. εδώ κάτω είναι χρήσιμο. Πιστεύω και έχει και iron εκεί πέρα. Να πάμε μία γρήγορη. Και φτάσαμε εδώ πέρα. Να δούμε πού είναι η φωλιά από τις μύγες. Εδώ έχει κάτσει μία μύγα. Να και η φωλιά της. Θα μπορέσω... κάνει save. Θα μπορέσω να τη σκάψω. Νομίζω ναι. Εντάξει. Εγώ κοιτάω τον άλλον που φορτίζει εδώ πέρα. Μας κεραυνοβολήσει έτσι ξαφνικά. Τέλεια. Και έχει και πέτρα εδώ. Δύο iron ore ήταν μια χαρά. Δεν υπάρχει παράπονο. Οπ. Θα ανοιχτώσει τώρα. Δεν θα μας αφήσει να πάρουμε άλλα. Βγάζω αυτό εδώ. Να δούμε αν θα μπορέσω να πάρω αυτό έστω. Μου σπάσε το αγαπημένο μου πίκαξ. Φτιάξουμε καινούργιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, και αυτός εδώ μην μπαίνεις μπρος. Θα πάρει μπρος αν πάμε εδώ, έτσι, ναι. Αφήστε τον. Δεν τον ενοχλούμε. Βλέπετε όλα αυτά εδώ. Τις φωλιές τους θέλουμε εμείς, ουσιαστικά. Μπορούμε να φέρουμε κοντά στη βάση μας, να μας κυνηγήσει αυτό. Και κάποια στιγμή θα τον αφήσουμε. Οπ, τι έχουμε εδώ. Ορυχεία. Λέτε να μπούμε. Θα μπούμε προφανώς. Αμάν. Πολλά ερείπια. Μπορούμε να κάνουμε mine εδώ πέρα. Μπορούμε. Για προσοχή λίγο. Για προσοχή. Μένουν κάποια πράγματα. Μπορώ να μαζέψω χρήσιμα πράγματα με αυτή την τακτική. Πώς θα φύγουμε από την άλλη πλευρά δεν ξέρω. Να βαρέσω λίγο ακόμα. Ωραία, καλά είναι όλα αυτά, αλλά θα προτιμούσα να μου πετάξει gold. Σκορπί. Με τσίπησαν σκορπί, μου φαίνεται. Οκ. Με κυνηγάνε σκορπί, παιδιά, έχω πρόβλημα. Πρέπει να φύγω από αυτό το δωμάτιο. Και εδώ έχει καρφιά. Παιδιά, έχασα 22 health έφτασα. Δυστυχώς. Ό,τι γιάτρεψα... Οι σεισμοί είναι πρόβλημα. Τώρα εδώ ενδεχομένως να πεθάνουμε, αλλά πώς να γυρίσω πίσω. Είναι ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, δεν φοράμε και... Να σας πω και κάτι. Πρέπει να αφήσουμε αυτό πίσω. Δεν φοράω προστασία. Προσέχουμε να έχει κάποια παγίδα. Εδώ έχει καρφιά, πρέπει να φύγω από εδώ. Και εδώ έχει καρφιά. Και πώς το αποφεύγουμε. Τώρα που δεν έχω ζωή καταστράφηκε όλο μου το run.
Περίμενα εδώ πέρα να γίνει κάτι. Αλλά δεν. Και εδώ πώς θα φύγω. Πλέον. Θα προσπαθήσω. Προσπάθησα. Οχ, εδώ έχει... Βλέπετε, plates, παγίδες είναι αυτά. Αν πατήσεις πάνω θα γίνει χαμός. Και εδώ έχει νυχτερίδες. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάπου να πας εδώ πέρα, οπότε πρέπει να γυρίσω πίσω. Κοιτάω το χάρτη αν υπάρχουν βελάκια. Οπότε μόνο από εδώ μπορώ να εξερευνήσω. Πρέπει να γυρίσω πίσω, να πάω προς τα πάνω να δω τι θα γίνει εκεί πέρα. Παραλίγο. Παραλίγο. Αχ, αυτοί οι σκορπιοί στην αρχή μου κατέστρεψαν... Οχ, όλη τη δράση. Τώρα θέλει προσοχή πολύ, παιδιά. Την κλείδωσα και από εδώ. Και άλλη σκορπιοί. Αδιέξοδο έχει, ε. Και εκεί έχει μια ρογμή από ό,τι είδα. Για να ανοίξει αυτή η ρογμή πρέπει να δημιουργήσει σεισμό. Ωραία. Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, δεν σε πειράζουν οι σκορπιοί αν δεν πας πολύ κοντά τους. Απλά ο σεισμός ο προηγούμενος τα έκανε όλα χάλια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σεισμούλι για να ανοίξει. Αλλά για να δημιουργήσουμε σεισμό, ξέρετε όλοι πρέπει να γίνει, έτσι. Okay. Αυτό το δωμάτιο είναι επικίνδυνο όμως. Μη με κυνηγάτε! Πήγε να πάρει πράγματα. Μη. Ρε, μπες μέσα στην πόρτα. Βγες έξω. Γεια σας. Παιδιά. Όλο το εγχείρημα στέθηκε με αποτυχία. Και θέλω πάρα πολύ να εξερευνήσω αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει πάλι να γιατρευτούμε από την αρχή. Ένας άλλος τρόπος είναι να δωροδοκίσεις τυπάδες να έρθουν μαζί σου, σε ακολουθούν τα γουρούνια και επιτίθενται αυτά για σένα. Μήπως να μπούμε όλοι παρέα μέσα με γουρούνια για να δώσουμε ξύλο. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Αλλά πρέπει πάλι να γεμίσω το health μου μέχρι να ξανακάνω νέα περιπέτεια. Καλώς ή κακώς μπλέξαμε τώρα. Ω, με πέτυχε αυτός. Και πέθανα. Και πέθανα. Τόσο άδοξα. Έφτασα κοντά στον τυπά και με πέτυχε ο κεραυνός του. Δεν πέθανα από σκορπιούς για να πεθάνω από αυτόν τον τύπο. Γενικά οι θάνατοι στον Don't Starve είναι πάντα οι πιο περίεργοι. Δεν πέθανα από οποιαδήποτε παγίδα για να με σκοτώσει αυτό το πραγματάκι. Και δυστυχώς έτσι είναι αυτό το παιχνίδι, δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή, δεν υπάρχει load game. Είναι game over. Το έχουμε πει και από την αρχή, οπότε αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο. Είδαμε πολλά πράγματα, εννοείται, κάναμε πάρα πολλά, ζήσαμε ολόκληρο κύκλο χρονιάς, δηλαδή από την μία εποχή που έχει, που είναι η απλή εποχή, στην δεύτερη με τους κεραυνούς, αν θυμάστε είχαμε προβλήματα, είχαν καεί τα σπίτια μας και όλα αυτά, και στην τρίτη που είχε την αλλεργία και φυτρώσαμε και γίναμε διαφορετική, μιας και είμαστε φυτό. Διασκέδασα με αυτό το run. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε σε live κάποιο νέο run. Θα παίξω έτσι και θα προχωράω πιο γιόλο. Δεν θα γίνει σειρά. Ελπίζω η σειρά να σας άρεσε. Λογικά ξενερώσατε όπως ξενερώσα κι εγώ. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς αυτό το παιχνίδι. Αλλά όπως και να έχει, προχωράμε. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε γενικότερη σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.